διοργανώνουμε το 10ο Παγκρίτιο Διαγωνισμό για το εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Κρήτη, σε συνεργασία η Περιφέρεια Κρήτης, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη και οι φορείς του ελαιολάδου του νησιού μας και σε συνεργασία με το Οργανωτικό Εργαστήριο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνης. Στόχος διαγωνισμού αυτού είναι να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κριτικού ελαιολάδου, τα πλούσια οργανωληπτικά του χαρακτηριστικά, την ποιότητά του, τη γεύση του και την πλούσια διατροφική του αξία. Στόχος επίσης είναι η τυποποίηση του προϊόντος, γιατί στο διαγωνισμό αυτό συμμετέχουν παραγωγοί επιχειρήσεις που έχουν μόνο τυποποιημένα ελαιόλαδο. Γιατί μόνο ένα τυποποιημένο προϊόν μπορεί να κερδίσει την ταυτότητα και μια διαχρονική υπεραξία προς όφελος των παραγωγών. Επίσης, από το διαγωνισμό αυτό προκύπτει ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών επιχειρήσεων με στόχο τη διάκριση. Προσπαθούν όλοι τους να έχουν το καλύτερα ποιοτικό ελαιόλαδο που θα πάρουν μια διάκριση, ένα βραβείο που θα τους σημεύσει στην πρόοδηση των προϊόντων τους. Βραβεύουμε λοιπόν το καλύτερο κριτικό ελαιόλαδο, την καινοτομία, και νομίζω ότι ο διαγωνισμός αυτός ωφελεί πάρα πολύ για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών για το εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Κρήτη. Ίδιος, επειδή τώρα είμαστε στη 10η χρονιά του, έχουμε δει ότι βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας, της μέσης ποιότητας του ελαιολάδου, γιατί ξέρετε, όταν συμμετέχεις σε ένα διαγωνισμό, δουλεύεις καλύτερα πάνω στην ποιότητα, έτσι ώστε να φτιάξει ένα προϊόν το οποίο θα είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο για να μπορέσει να διεκδικήσει ένα βραβείο. Οπότε έχουμε δει μια βελτίωση σε αυτό και βέβαια στην προβολή του ελαιολάδου. Δεν λέω ότι είμαστε εκεί που θέλουμε, έχουμε δρόμο, αλλά ο Παγκρίτιος είναι από τους λίγους διαγωνισμούς που έχει πολύ αυστηρά κριτήρια, που βοηθάει πραγματικά τον παραγωγό, γιατί σκεφτείτε ότι οι διαγωνιζόμενοι δουλεύουν πάνω σε παρόμοιες συνθήκες, παρόμοιες ποικιλίες πάνω από την Κρήτη. Δεν έχουμε δείγματα από διάφορες χώρες όπου είναι άλλες ποικιλίες και μπορεί να υπάρχει ίσως και αθέντους ανταγωνισμός κλπ. Οπότε δίνει ουσιαστική βοήθεια στους τυποποιητές, στους παραγωγούς και στους τυποποιητές. Είναι το μοναδικό ερευνητικό ίδρυμα στην Ελλάδα που ασχολείται συνολικά με την ελιά και το ελαιόλαδο. Το Ινστιτούτο μας και ο οργανισμός μας στηρίζει δυναμικά και αυτή τη χρονιά τον Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου και με τη συμμετοχή δύο μελών του επιστημονικού μας προσωπικού στην ομάδα των κριτών των δειγμάτων ελαιολάδου. Πιστεύουμε ότι ο ρόλος του διαγωνισμού αυτού είναι πολύ σημαντικός, γιατί αναδεικνύει και επιβραβεύει τους τυποποιητές εκείνους οι οποίοι κοπιάζουν για να παράξουν ένα πολύ καλό υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας, που σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα υπάρχει έντονο το φαινόμενο της νοθείας. Οπότε πρέπει να κεντρώσουμε την προσοχή μας στο τυποποιημένο ελαιόλαδο, το οποίο υφίσταται ελέγχους και το οποίο στην ουσία αναδεικνύει την αξία του κριτικού και του ελληνικού ελαιολάδου στη διεθνή αγορά.